Από την ψήφιση λοιπόν μέχρι και την ουσιαστική εξουδετερώση του Συντάγματος της Βαϊμάρης, παρακολουθούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τις κυβερνήσεις και τη συνταγματική θεωρία, στα μεν εύκολα πρώτα χρόνια να συμπλέουν στη θετικιστική και εγγυητική ερμηνεία του Συντάγματος, στα δε δύσκολα που ακολουθούν να προσαρμόζονται και να προσετερίζονται αλλήλους μέχρι της ολοκληρωτικής αντιστροφής των ερμηνευτικών μεθόδων και πορισμάτων, καθώς οι πολιτικές αναγκαιότητες, ιδίως δε η ανάγκη αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και των κοινοβουλευτικών αδιεξόδων, έσυρε ακόμη και επιφανείς θετικιστές δημοκράτες νομικούς σε μεταστροφή προς την απέναντι πλευρά. Η μεταστροφή αυτή, είτε κατά παραγγελίαν, όπως υπονοεί ενίοτε ο Κεσόπουλος, είτε ανύποπτη, κατά αποτέλεσμα πάντως εξυπηρέτησε τους εχθρούς της Δημοκρατίας. Πράγματι δεν νοείται εξιστόρηση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης χωρίς αναφορά στο συνταγματικό της κείμενο. Η βραχή αυτή περίοδος ταυτίστηκε όσο λίγες με το θεσμικό της πλαίσιο, την προϊστορία της εκπόνησής του, το περιεχόμενο των διατάξεών του και τη ραγδαία του πτώση. Το Σύνταγμα εκείνων ενσωματώνει, όσο ελάχιστα άλλα νομικά κείμενα, τις αντιφάσεις της εθνικής αλλά και πανευρωπαϊκής πολιτικής συγκυρίας που το γέννησε. Ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές του τις συμμερίζονταν ήδη με επουσιώδεις αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες τα περισσότερα συντάγματα της εποχής. Ωστόσο, το κύρος της γερμανικής νομικής θεωρίας και η προσεκτική ενσωμάτωση κοινωνιστικών νεοτερισμών συνέβαλαν στο να θεωρηθεί το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, αμέσως μόλις τέθηκε σε ισχύ, σαν πρότυπο επεξεργασίας και εξειδίκευσης. Η αρχή της αβασίλευτης δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη λαϊκή κυριαρχία, καλλιεργήθηκε σαν μέση οδός μεταξύ των πολιτικών παραδόσεων, των πολιτιακών παραδόσεων της γερμανικής αστικής τάξης και των αξιώσεων των επαναστατικών συμβουλίων. Το κοινοβουλευτικό σύστημα, καρπός σταδιακής εξέλιξης ενός συνταγματικού εθήμου, αποκρισταλώθηκε στην ισορροπία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Βουλής και του ισότιμα νομιμοποιημένου, άμεσα εκλεγμένου πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το επαναστατικό πνεύμα των ημερών ψήφισης του Συντάγματος επιβιώνει στην καθιέρωση της λαϊκής πρωτοβουλίας για νομοθετικό δημοψήφισμα και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, κατεξοχήν δημιούργημα της γερμανικής πολιτιολογικής σκέψης, συνδέει τις φιλελεύθερες κατακτήσεις του προηγουμένου αιώνα, του 19ου δηλαδή, με την ανάγκη εγγυήσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Στα ατομικά δικαιώματα προστίθεται πρωτοποριακό πλέγμα διατάξεων που εισάγουν αγώγιμες πλέον κοινωνικές αξιώσεις, υποχρεωτική σύμπραξη των εργατικών συμβουλίων στη χάραξη οικονομικής πολιτικής και το κυριότερο, ουσιαστικές δεσμεύσεις της οικονομικής ελευθερίας υπέρ της κοινωνικής ευημερίας που βρίσκουν τη ρητορική τους κορύφωση στη μνημειώδους λακωνικότητας φράση του άρθρου 153 «Η ιδιοκτησία δημιουργεί υποχρεώσεις». Στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης, περισσότερο από κάθε άλλο γερμανικό νομικό κείμενο και περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό σύνταγμα του 20ου αιώνα, αποδόθηκε εξ αρχής μια σημασία κατά πολύ ευρύτερη των συνόρων ισχύως του, που του προσέδωσε διαστάσεις θρύλου αρχικά και διαστάσεις κακού δαίμονα αργότερα. Η Ευρώπη διέκρινε σε αυτό μια πύλη που θα συνέδεε την ασφαλή σοβαρότητα της κλασικής φιλελεύθερης νομικής σκέψης με την αναγκαία κοινωνική αναπροσαρμογή της πολιτιακής οργάνωσης. Η χαμένη άνοιξη το χαρακτηρίζει ο Κεσόπουλος. Μοιραία η ίδια δόση υπερβολής προς την αντίθετη κατεύθυνση επέπρωτο να επιρρύψει μεταπολεμικά στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την καταστροφή από όσο θα ήταν ποτέ δίκαιο να επιρριφθεί σε ένα απλό νομικό κείμενο. Η εφαρμογή του Συντάγματος στην πράξη μετρίασε έγκαιρα την εφορία των ημερών της ψήφισής του. Πρώτον, έμειναν γράμμα κενό εκείνες ακριβώς οι διατάξεις που φέρονταν ότι εξασφάλιζαν το συγκερασμό αστικής και κοινωνιστικής πολιτιακής δομής, όπως η ίδρυση πυραμίδας εργατικών συμβουλίων με κορυφή το Ομοσπονδιακό Εργατικό Συμβούλιο. Δεύτερον, σε μείζωνα αναταραχή κατέληξε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της λαϊκής πρωτοβουλίας για νομοθετικό δημοψήφισμα, όπως στην περίπτωση της δίμευσης των βασιλικών περιουσιών. Τρίτον, τα ίδια τα ομοσπονδιακά όργανα, ιδιαίτερα όμως η Βουλή, απέτυχαν να διατηρήσουν τις προβλεπόμενες πολιτιακές ισορροπίες και αποδίθηκαν σε εντόνως ανταγωνιστικές ερμηνείες των σχετικών διατάξεων. Τέταρτον, τέλος, όπως αναλυτικά παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Κεσόπουλος, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του, κατέληξαν να εφαρμόζονται ως κανόνας οι εξαιρετικές διατάξεις του δικαίου της ανάγκης, το άρθρο 48, που προέβλεπαν δικτατορικές αρμοδιότητες του Προέδρου και αναστολή ατομικών δικαιωμάτων σε περιπτώσεις απειλής της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Γίνεται συχνά λόγος για ευθύνη του Συντάγματος της Βαϊμάρης για την ίδια την κατάρρευση. Ιδιαίτερα χρήσιμη στάθηκε μάλιστα αυτή η ανθρωπομορφική θεωρητική κατασκευή στις προσπάθειες που κατέβαλε η δυτικογερμανική κοινωνία και η νομική της επιστήμη μετά το 1945
για να ορθώσει ως αποδιοπομπαίο τράγο ένα οικοδόμημα αντικειμενικής ευθύνης έξω και πάνω από τον ίδιο του τον εαυτό. Γεγονός είναι ότι ο εντολισμός του Χίτλερ ως καγκελαρίου, το διάταγμα αναστολής της ισχύως ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναθεώρηση του συντάγματος με σκοπό την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης εν λευκό στην κυβέρνηση, έγιναν με πιστή τήρηση διατάξεων του ιδίου του συντάγματος. Πιστή, ίσως όχι, πάντως τήρηση. Κυριολεκτική κατάλυσή του επέρχεται μόλις τον Αύγουστο του 1934 με την συνένωση των αξιωμάτων Πρόεδρου Δημοκρατίας και Καγκελαρίου. Μέχρι σε εκείνη τη στιγμή το Σύνταγμα συνδύωσε με τον ολοκληρωτισμό και αν δεν τον διευκόλυνε, πάντως τον ανέχθηκε. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης στην κρίσιμη περίοδο της ψήφισής του είχε κληθεί να εξασφαλίσει την εθνική ενότητα, προσφέροντας πεδίο πολιτικής δράσης ανοιχτό σε όλα τα κοινωνικά μέτωπα και ανεκτό από αυτά. 15 χρόνια αργότερα η κοινωνική συνοχή ήταν πια παρελθόν. Το Σύνταγμα είχε πλέον περισσότερους εχθρούς παρά φίλους, για να ακολουθήσουμε την αλυβιζάτιο ορολογία, και η πανταχώθεν εκπορευόμενη κριτική υπονόμευσε τη λειτουργία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου στη δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι μια ιστορία διαρκούς μεθοδολογικής κρίσης και εντονότατων αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε κλασικούς θετικιστές, ιστορικιστές, ιδεαλιστές, αντιθετικιστές θεωρητικούς της δημοκρατίας και αντιθετικιστές θεωρητικούς του ολοκληρωτισμού. Μόλις φάνηκαν σκιές στον ορίζοντα, ουδής θέλησε να σώσει ένα σύνταγμα που εξέφραζε όλους και κανέναν. Ουδής εμπιστεύθηκε τους μηχανισμούς του σαν μέσο για τη διατήρηση της ασφάλειας, της ενότητας ή της ευμερίας. Η πολιτική, η δημόσια διοίκηση, η νομική θεωρία, τα κόμματα, τα εργατικά συμβούλια, ο στρατός αναζήτησαν υποκατάστατα συνταγματικής τάξης στην νοσταλγία της μοναρχίας, στους αλυτρωτικούς πολεμικούς σκρωμούς, στη βίαιη κοινωνική ανατροπή. Υπό τις φυγόκεντρες αυτές συνθήκες, η αξιοθαύμαστη προσπάθεια που είχαν καταβάλει οι εμπνευστές του Συντάγματος της Βαϊμάρης να συγκεράσουν κάθε πολιτική συνιστόσα, να ικανοποιήσουν σύμμετρα όλα τα κοινωνικά μέτωπα και να υλοποιήσουν μέσω των θεσμών τη χήμερα μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και αλληλέγγυας κοινωνίας, αυτή ακριβώς δηλαδή η ισορροπία που κατά κόρον είχε ημνηθεί ως θρίαμβος του Συντάγματος της Βαϊμάρης, κατέστη ταυτοχρόνως η θριαλίδα της πτώσης. Η διαμάχη μεταξύ των εμπνευστικών σχολών δεν σταμάτησε φυσικά με την κατάρρευση του εθνικού σοσιαλισμού. Η μεταπολεμική εξέλιξή της κατέληξε ωστόσο σε μια υποκριτική αυτοκριτική, καθώς ο νομικός θετικισμός, αν και είχε αποτελέσει το τελευταίο ανάγχωμα στον ολοκληρωτισμό, κατηγορήθηκε εκ των υστέρων σαν υπέτειός του και εδραιώθηκε η ανάμνησή του ως μιας τεχνικής χωρίς ιδεολογικό έρμα. Σε βάθος χρόνου, το να επιρρύπτονται στον νομικό θετικισμό ευθύνες για την ηθική και πολιτική απαξίωση του Συντάγματος της Βαϊμάρης θα μπορούσε ιστορικά να εξηγηθεί σαν νοσταλγία για τις ρίζες και την απολεστήσα αθωότητα του φυσικού δικαίου. Είναι παρά τα αυτά υπεραπροστευτική, νομίζω, η τρέχουσα μομφή ότι ο θετικισμός χαρακτηριζόταν από αδιαφορία ως προς τον σκοπό του κράτους και του νόμου. Η απουσία πανηγυρικών τελεολογικών παραδοχών δεν αποτελεί αναπηρία του νομικού θετικισμού, αλλά συνειδητή αυτοσυγκράτησή του στην υπηρεσία της δημοκρατίας. Εξού και η επίρρυψη σε αυτόν μεριδίου ευθυνών για την εκτροπή προς τον ολοκληρωτισμό είναι πολλαπλώς άδικη. Πρώτον, ο εθνικοσοσιαλισμός δεν βρήκε το θετικισμό, τον νομικό θετικισμό στην πλήρη του ακμή, αλλά σε υποχώρηση. Και δεύτερον και κυριότερο, αυτή καθεαυτήν η εκτροπή προς τον ολοκληρωτισμό ήταν αποτέλεσμα όχι της έλλειψης αρχών, αλλά αντιθέτως της υπαγωγής σε συγκεκριμένες, κακώς νοούμενες εθνικές αρχές. Κατά τούτο, ειδικά η παρουσίαση της θεωρητικής διαμάχης μεταξύ Κάρλ Σμιτ και Χάνς Κέλσεν καθιστά το βιβλίο του Αλέξανδρου Κεσόπουλου υποχρεωτικό ανάγνωσμα για όσους Έλληνες νομικούς επιρρύπτουν στον νομικό θετικισμό μερίδιο ευθύνης για τα έργα των αντιπάλων του. Θυμίζω άλλωστε τη σύντομη συνύπαρξη των δύο ανδρών στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας κατά το χειμερινό εξάμεινο του 1933, που ξεκινά με την ψήφο του κοσμήτορα Κέλσεν υπέρ της εκλογής του Σμιτ και καταλήγει με την άρνηση του δεύτερου να προσυπογράψει κείμενο διαμαρτυρίας των συναδέλφων του για την απόλυση του πρώτου, όταν πια, κατά παραλλαγή μιας φράσης του ιδίου του Κέλσεν, είχε σηκωθεί το πέπλο του θετικού δικαίου και αποκαλύφθηκε το αποτρόπαιο πρόσωπο της Γοργός. Η επισήμανση στην εισαγωγή του βιβλίου του ότι η αρχική εκδοχή της μελέτης ήταν πρωτίστως συγκριτική επιτρέπει την ελπίδα ότι κάποτε θα τεθεί στη διάθεσή μας και το κομμένο συγκριτικό υλικό. Εστιάζω σε μια συγκεκριμένη απορία μου για την οποία θα ήθελα κάποτε τη γνώμη του Αλέξανδρου. Γιατί ειδικά στη Γερμανία οι εχθροί της δημοκρατίας είχαν τόση ανάγκη από συνταγματική κάλυψη, γιατί ο πρόεδρος Χίντεμπουργκ, μάλιστα ακόμη και ο ίδιος ο Χίτλερ, εν αντιθέσει προς όλους τους μονάρχες, προέδρους, στρατηγούς και λοιπούς ομοίους ανά την Ευρώπη, αισθάνονταν απαραίτητο να προσετεριστούν την πλειονότητα των συνταγματολόγων πριν πραγματοποιήσουν τις προηλυμένες επιλογές τους. Το τελευταίο σημείο για το οποίο θα με ενδιαφέρει να διαβάσω τη δεύτερη έκδοση της αυτοκτονίας του Δήμου είναι η σύνδεση με την Ελλάδα.
για ένα νομικό υψηλής και εγνωσμένης πολιτικότητας όπως ο Αλέξανδρος Κεσόπουλος, προξενεί έκπληξη το ότι απέφυγε ως άλλος Οδυσσέας στο Κατάρτι και την παραμικρή ευθεία αναφορά στην Ελλάδα. Ακόμη και στα σημεία όπου συνέδεσε αιτιοδός τη συνταγματική κρίση με την οικονομική. Δεν εννοώ φυσικά εύκολες αναλογίες πολιτικής φαντασίας όπως το τι θα έπρατε αν καθόταν στο θρόνο του Χίντεμπουργκ ο Τάδε ή ο Δίνα Έλλην ομολογός του. Εννοώ τον άμεσο αντίκτυπο στη σύγχρονη τότε Ελλάδα των εξελίξεων της γερμανικής πολιτικής και ιδίως συνταγματικής θεωρίας. Είναι γνωστό ότι η ψήφιση του Συντάγματος της Βαϊμάρης σχολιάστηκε κατά τρόπο γλαφυρό από τους κύριους εκπροσώπους δύο γενεών της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου που είδαν το φως της δημοσιότητας την ίδια χρονιά, το 1921. Και ήταν για μέν τον Νικόλαο Σαρύπαλο ένα από τα τελευταία του δημοσιεύματα, το σύστημα της κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως εν τη νεοτάτη αυτού εξελίξη, για δε τον Αλέξανδρο Σβόλο ένα από τα πρώτα, δύο νέα πολιτεύματα, των γερμανικών και των ρωσικών σύνταγμα. Συναγωνίζονται σε εκρήξεις ενθουσιασμού, για διαφορετικούς όμως λόγους ο καθένας. Ο κρατεός εκπρόσωπος του νομικού θετικισμού επιλέγει να εξάρει τη γραμμική λογική εξέλιξη του προτύπου πολιτεύματος, ο φέρελπης διασώτης της κοινωνικής αλλαγής επιλέγει να εξάρει την εισαγωγή ψυγμάτων κοινωνισμού. Ο Νικόλαος Σαρύπολος αναγορεύει το Σύνταγμα της Βαϊμάρης σε πρότυπο της πανευρωπαϊκής εξελικτικής τάσης προς μια νέα μορφή πολιτεύματος. Σαν χαρακτηριστικά της τάσης αυτής επισημαίνει τη ρητή κατοχήρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος με διατάξεις του Συντάγματος, την αιμονή στην αληθή μορφή του συστήματος της κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως ως προς τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και την πρόβλεψη λαϊκής πρωτοβουλίας για νομοθετικό δημοψήφισμα. Ο Σβόλος, τον οποίο ήδη μας θυμίζει ο καθηγητής Νίκος Ελευζάτος στον πρόλογο του βιβλίου, υμνεί το Σύνταγμα της Βαϊμάρης σαν αριστούργημα νομικής διατυπώσεως υπέροχων αρχιτεκτονικών δόγμα, διαπιστώνει όμως ταυτόχρονα ότι είναι τέκνο της Επανάστασης και αναδεκτός μόνον της γερμανικής επιστήμης. Ότι συγκεράζει τον ριζοσπαστισμό με την παράδοση και ότι προβαίνει σε διαρκώς ορατούς συμβιβασμούς, όπως ακριβώς επέβαλε η γερμανική πολιτιακή ιδεολογία που προτιμούσε την εξέλιξη από την ρήξη. Αποτελώντας το ιδεώδες ισορροπημένο αστικό πολίτευμα, κατά τον Σβόλο πάντα, και ταυτοχρόνως την προσπάθεια των παραγωγικών τάξεων για την εξέλιξη προς τον κομμουνισμό, κατορθώνει να ικανοποιήσει και τα δύο κοινωνικοπολιτικά μέτωπα. Το Σβόλο γοητεύουν ιδιαίτερα η θεσμοποίηση της υποχρέωσης κοινωνικής αλληλεγγύης και οι ρυθμίσεις για τη σύμπραξη των ενεργατικών συμβουλίων στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, ενώ αντίθετα τον ανησυχούν οι ρυθμίσεις για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και για το νομοθετικό δημοψήφισμα. Από το λαό. Ναι, ακριβώς. Αλλού όμως περιμένω ελληνικές αναλογίες, όχι κατά ανάγκη από τον Αλέξανδρο Κεσόπουλο, αλλά από όποιον ευαρεστηθεί. Και ειδικότερα στην κριτική αντιμετώπιση της εγχώριας συνταγματικής επιστήμης. Η γερμανική θεωρία, εκούσα-άκουσα, έχει κάνει την αυτοκριτική της και έχει βρει, κατά την ανατριχιαστική γερμανική διατύπωση, τα πτώματα στο κελάρι της, όσον αφορά τις επικαιρικές μεταστροφές των κρατεών εκπροσώπων της και τη συμβολή τους στην εξυδετέρωση του Συντάγματος της Βαϊμάρης. Ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφει εκτενέστατα ο Αλέξανδρος Κεσόπουλος. Εδώ, όταν 20 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματορχών, ο νεαρός ακόμη Δημήτρης Δημούλης, μιλώντας σε παιδιακό συνέδριο, εικονογράφησε με συγκεκριμένα παραδείγματα τις μεταστροφές και εν τέλει τις μικροπολιτικές δεσμεύσεις ολόκληρης σχεδόν της συνταγματικής μας θεωρίας, εκείνη αντιμετώπισε την αποκάλυψη αυτή σαν έσχατη βλασφήμια. Σας ευχαριστώ.